Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ο επικεφαλής της Task Force για την Ελλάδα, Horst Reichenbach, στις σημερινές συναντήσεις του με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, Θεόδωρο Καράογλου, και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζικώστα, είπε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις των πολιτών, καθώς η χώρα βιώνει πολύ έντονα την οικονομική κρίση, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι γίνονται προσπάθειες στη σωστή κατεύθυνση. Αδυνατεί όμως να κατανοήσει πώς σε μια χώρα που βιώνει τόσο μεγάλη ύφεση, όπως η Ελλάδα, οι τιμές δεν πέφτουν. Με κεντρικό σύνθημα «Όχι» στη διάλυση του ΟΤΕΗ Θεσσαλονίκης, πάνω από 3.000 σπουδαστές, διδάσκοντες και διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΤΕΗ συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο Αθηνά. Στο μεταξύ, το Ίδρυμα παραμένει κλειστό από την περασμένη Δευτέρα, καθώς η διοίκηση έχει πάρει απόφαση για αναστολή λειτουργίας επαόριστον. Σημαντική βελτίωση σε όλα τα επίπεδα καταγράφουν οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον δείκτη Northern Greece Business Index 500 μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013. Η μέτρηση για τον Ιανουάριο είναι επηρεασμένη από την περιραίωσα θετική ατμόσφαιρα που αρχίζει να διαμορφώνεται για την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φανεί ουσιαστικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία. 9 καταστήματα με φρουτάκια σε ολόκληρη την πόλη έλεγχε κύκλωμα από κεντρικό σερβερ που είχε εγκαταστήσει σε αποθήκη στο κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με στοιχεία της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, το κύκλωμα είχε αποκομίσει το διάστημα 2008 με 2012 κέρδη ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις ενώ αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Τη ζωή του έχασε σήμερα τα ξημερώματα φοιτητής θεολογίας, ο οποίος έπεσε στο κενό στην προσπάθειά του να μπει στο σπίτι του από τον μπαλκόνι, επειδή είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Το απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας, ενώ το πτώμα του φοιτητή βρέθηκε αρκετές ώρες αργότερα από ενίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ήταν πολύ αργά. Παράνομες λαϊκές αγορές, οι οποίες λειτουργούν ακόμα και τις Κυριακές, στείνονται σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως καταγγέλνουν οι παραγωγοί. Οι παραγωγοί έχουν ήδη εντοπίσει 2 λαϊκές, σε Θέρμη και Καλαμαριά, που διοργανώνονται χωρίς άδεια από τις δημοτικές αρχές 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαφτάρης, εγκαινιάζει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός την 8η έκθεση του Τέκνια, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, Χελέξπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα Αναστάσιος Τζίκας, η ζουτέκνια θα είναι η επαρχή μιας νέας πορείας για την έκθεση. Για αύριο 5η, 7 Φεβρουαρίου, προβλέπεται καλός καιρός με αραιή συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους, με ένταση που θα φτάσει στα 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχή και το θερμόμετρο θα φτάσει στους 9 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων από βόρεια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.